εξής των δανειστών μας ότι η χώρα θα χρειαστεί και άλλο δάνειο. Που σημαίνει πολύ απλά ότι όποια αναπτυξιακή προοπτική δίδεται με την έννοια της κίνησης περισσότερο σε εσωτερικό επίπεδο, γιατί δεν νομίζω να σας αρέσουν και εσάς οι εικόνες, ακόμη και συμπολιτών μας, να τρέχουν να αγοράζουν πατάτες νευροκοπίου. Σίγουρα δεν σας αρέσουν. Υπάρχουν και δεν έχουν να αγοράσουν πατάτες νευροκοπίου. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ψάχνουν σκάδος απορριμμάτων των πολυκαταστημάτων. Δεν σας αρέσει, υποψιάζομαι και εσάς αυτή. Προφανώς. Όλους μας πληγώνει αυτή η Ελλάδα, την οποία τη δημιουργήσαμε μέσα σε 2,5 χρόνια. Προφανώς. Προφανώς. Τη δημιουργήσαμε μέσα σε 2,5 χρόνια. Κάναμε την Ελλάδα μια απέραντη φαβέλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εκτίμηση, η οποία επισήμως πλέον δίδεται προς τα έξω, ότι δεν θα τα καταφέρει η Ελλάδα, θα χρειαστεί να περάσει σε νέες, να μπει σε νέες περιπέτειες δανειοδοτήσεων. Πότε σας ρωτώ, αυτό το πράγμα θα έχει ένα τέλος κάποια στιγμή? Και εκεί να σου πω τη δικιά μου την άποψη, προφανώς, έτσι. Την προσωπική άποψη. Εγώ πιστεύω, εγώ δεν δίνω αυτή την ερμηνεία, διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία. Ακούσατε, αυτό που σας μεταφέρω είναι από το διεθνές το γνωρίζω. Εκείνο που θέλω να πω όμως, εγώ διαφωνώ με την άποψη αυτή και θα σου πω γιατί διαφωνώ. Διότι πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε αν κάνουμε πράξη αυτό που είπα, που συζητάμε εδώ και μισή ώρα, να σκουμπώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Ναι, Κίκη, διότι εμείς δεν κάναμε καμιά διαρθρωτική αλλαγή τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Έπρεπε να περιορίσουμε, γιατί να πατάξουμε είναι μια πολύ μεγάλη λέξη, την οποία δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσουμε, την φοροδιαφυγή. Έπρεπε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Έπρεπε να αξιοποιήσουμε τον ερυκτό μας πλούτο. Έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και υπάρχουν άνθρωποι ικανοί και αποτελεσματικοί για να τα κάνουν. Ας δοθεί λοιπόν αυτή η ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να τα κάνουν. Μπορούμε να τα κάνουμε. Βέβαια, εάν συνεχίσουμε να πορευόμαστε στον δρόμο που πορεύτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου τα τελευταία 2 χρόνια, προφανώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και θα ξαναχρειαστούμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας και τα τρισέγγονά μας θα χρειάζονται, πώς το λένε, δάνεια και χρήματα. Εξαρτάται από μας. Θέλουμε, αγαπούμε την πατρίδα, θέλουμε να τη σώσουμε την πατρίδα, θέλουμε να μπούμε στον δρόμο της ανάπτυξης. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, θα το κάνουμε. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, γι' αυτό λέω τέρμα τα μικροπολιτικά, τέρμα τα μικροκομματικά, τέρμα οι κοκορομαχίες κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου ένας αντιμάχεται τον άλλον. Τραβάμε μια γραμμή, τα λάθη μας τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, έχουμε κάνει, πιστεύω, την αυτοκριτική μας. Όσοι την κάναμε, πάση περιπτώσει, και όσοι την κάνουν, γυρίζουμε τα μανίκια και δουλεύουμε. Για να σώσουμε την πατρίδα. Σωτηρία για την πατρίδα, μόνο η σωτηρία της πατρίδας μόνο από εμάς εξαρτάται. Από κανέναν άλλο. Εσείς πιστεύετε? Οι άλλοι έρχονται βοηθητικά. Ο σημερινός Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται ή μπορεί να αντιληφθεί στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μέσα σε ελάχιστους μήνες. Άλλος την ανεργία, άλλος βλέπει την ανεργία μπροστά του, άλλος βλέπει να μην μπορεί να επιβιώσει. Ότι η σωτηρία της πατρίδας δεν σχετίζεται με τη δική του ζωή, με τη δική του καθημερινότητα. Γιατί αυτό το οποίο τώρα συζητάμε εμείς, κύριε Τσαλίδη, έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου, από την αρχή εντελώς, και να δούμε πια τη ζωή μας μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα και εκεί να την καθοδηγήσει το πολιτικό δυναμικό του τόπου. Όμως, έχουμε έναν πολίτη ο οποίος ασφιχτιά. Αυτόν τον πολίτη τι θα τον κάνουμε? Αυτόν τον πολίτη πώς θα τον βοηθήσουμε να ανασάνει? Όταν μιλούμε για αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, δεν εννοούμε για θέσεις εργασίας καινούργιες κτλ. Πώς? Θέσεις εργασίας, μας λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, τώρα θα γίνουν στις τοπικές κοινωνίες με τα στρατόπεδα κράτησης. Είναι αυτό ανάπτυξη? Σας ρωτώ εγώ, είναι ανάπτυξη αυτό? Αλλά είναι θέσεις εργασίας. Θα μιλήσουμε. Η ανάπτυξη αυτό. Νομίζω ότι εγώ αναφέρθηκα σε συγκεκριμένους τομείς. Ναι. Έτσι, και θα μπορούσα να μιλήσω, όχι, συγκεκριμένοι τομείς δεν είχαν καμιά σχέση με τα κέντρα υποδοχής των μεταναστών, έτσι. Προσπαθώ τώρα να... Εγώ είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είπα να αξιοποιήσουμε, είπα να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία. Είπα να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα 15 δις που μένουν σε ένα σιρτάρι εδώ και 2 χρόνια. Μ' ακούσατε, υποθέτω, πάρα πολλές φορές. Βεβαίως μπορούν να δημιουργήσουν. Είπα να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Είπα να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Τότε το ανέκδοτο με τη φοροδιαφυγή, ναι, να δούμε. Κίκη, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση μέχρι τώρα σήμερα. Υπάρχει, κυρία Τσαλίδη. Υπάρχει, Κίκη, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, το πιο κοινωνικά άδικο μέτρο είναι η φοροδιαφυγή. Όταν πληρώνουν οι λίγοι, δεν μπορεί να επιβιώσει. Όταν έχουμε μια φοροδιαφυγή της τάξης του 40% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δεν μπορεί να έχει έσοδα το κράτος. Αρκεί χρειαζόμαστε ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχει άμεση σχέση με τη φοροδιαφυγή, το οποίο να είναι σταθερό, να ισχύσει για πολλά χρόνια και να κατανέμει δίκαια τα βάρη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε διαφορετικά εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να γίνουν αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες έπρεπε να γίνουν και χωρίς να έρθει η Τρόικα εδώ, έτσι. Δεν χρειαζόμασταν την Τρόικα για να κατοπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Καλά, δεν χρειαζόμασταν, δεν χρειαζόμασταν την Τρόικα. Κάτι δεν προχώρησε. Μερίδιο ευθύνης έχουν, και εκεί έχουν και τα κόμματα που κυβέρνησαν και τα κόμματα της αριστεράς που δεν κυβέρνησαν. Τώρα θέλεις να μιλήσουμε για τα κόμματα της εξουσίας που κυβέρνησαν, δηλαδή πολύ ευχαρίστως. Θέλεις να μιλήσουμε για τα κόμματα της αριστεράς που δεν κυβέρνησαν και ίσως είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους να κυβερνήσουν. Τι θέλεις. Βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας.